Κύριε Κατηφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Πώς τα ακούσατε αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό? Νομίζουμε χωρίς περιστροφές, επειδή είναι γνωστές οι θέσεις των συλλόγων γονέων, των ενώσεων, των ομοσπονδιών, της ανώτατης νομοσπονδίας. Μιλάμε για ανέξοδες και ουσιαστικά μη αποτελεσματικές εξαγγελίες. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν χτυπάνε την ουσία του προβλήματος και δεν στοχεύουν στην πρόληψη του προβλήματος. Ενός προβλήματος που, χωρίς να κλείνουμε τα μάτια, έχει ενταθεί, έχει αλλάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά και θεωρούμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να το μελετήσουμε και με βάση τις κοινωνικές του ρίζες, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει μέσα στην κοινωνία και αντικειμενικά θα μεταφερθεί και στο σχολείο, αφού πλέον αγγίζει πολύ μικρότερες ηλικίες. Και είναι και απότοκος, αν το θέλετε, και της πανδημίας και των κλειστών σχολείων, γιατί θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο μέσος έφηβος σήμερα, που είναι 14 ετών, τι έχει να θυμάται ως βιώματα, ως παιδί, την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, με όλο το φόβο, την ανασφάλεια, τη φτώχεια που βίωναν οι οικογένειες, άρα πώς αποτυπώθηκε στην ψυχοσύνθεσή του ως παιδί και μετά ως προέφηβος ή έφηβος, την πανδημία, την καραντίνα, τα μηνύματα μην βγαίνεις έξω, μην αγκαλιάζεσαι. Άρα όλο αυτό κάποια στιγμή θα έρθει και θα φανεί η έντασή του. Εμείς δεν θεωρούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα απαντηθούν οργανωμένα μέσα από ανώνυμες καταγγελίες ή με αυστηροποίηση των ποινών. Το ζήτημα δεν είναι να στιγματίζουμε έναν μαθητή, δεν στιγματίζουμε ανθρώπους, στιγματίζουμε, αν το θέλετε, ή καταδικάζουμε συμπεριφορές που πρέπει να στεκόμαστε και από τη μεριά του σχολείου με παιδαγωγικό τρόπο και από τη μεριά της οικογένειας με έναν υποστηρικτικό τρόπο. Άρα εργαλεία πρόληψης νομίζουμε ότι χρειάζεται και γι' αυτό έχουμε και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων, το οποίο εδώ και χρόνια έχουμε καταθέσει. Να πω χαρακτηριστικά πάντως ότι από εξαγγελίες και από επιτροπές καλά πάμε. Γνωρίζω, κύριε Κατηφέ, ότι ένα από τα βασικά αιτήματα του κινήματος των γονέων, του γονεϊκού κινήματος, είναι σε κάθε σχολική μονάδα να υπάρχει κοινωνικός επιστήμονας, να υπάρχει σχολικός ψυχολόγος, να υπάρχει κοινωνικός λειτουργός. Ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα? Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα από τα αιτήματα. Και εμείς δεν θεωρούμε ότι η ύπαρξη σχολικού ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού χρειάζεται σε κάθε σχολείο για να βρει τον ανεπίδεκτο κοινωνικής μαθήσεως ή για να μάθει τα παιδιά μας να είναι φίλοι, αλλά για να προλαμβάνουν, για να στηρίζουν τα παιδιά μας με έναν επιστημονικό τρόπο, να κινητοποιούν εμάς ως γονείς και να στηρίζουν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Σήμερα η κατάσταση, γιατί άκουσα και τον Υπουργό σήμερα το πρωί που είπε ότι έχουν αυξηθεί οι ψυχολόγοι. Από 2.000 είναι 4.000. Να σας πω ότι μιλάμε για 4.000 ψυχολόγους που δεν ξέρουμε καν αν είναι 4.000, αλλά ας πούμε ότι είναι 4.000 που δεν φτάνουν ούτε για το 20% των σχολικών μονάδων που έχει η χώρα. Και πριν δύο εβδομάδες βγήκε εγκύκλειος του Υπουργείου που λέει ενίσχυση του θεσμού του σχολικού ψυχολόγου με κόφτη ένας ανά πέντε σχολεία. Που σημαίνει ένα σχολικό ψυχολόγο τη Δευτέρα στο Α σχολείο, την Τρίτη σε άλλο, την Τετάρτη Τούρινγκ. Έτσι. Και όχι ουσιαστική δουλειά μέσα στην κοινότητα, μέσα στο σύνολο τη σχολική κοινότητα. Γι' αυτό εμεί διεκδικούμε με οργανικέ θέσει ολοκληρωμένη ομάδα ψυχοκοινωνική στήριξη μέσα στο σχολείο. Για να μπορούν πραγματικά να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα ζητήματα και κυρίω στη λογική τη πρόληψη. Χωρί από μόνο του αυτό να θεωρήσουμε. Να θεωρούμε ότι μπορεί να λύσει ένα κοινωνικό ζήτημα. Έτσι. Δηλαδή, με μια άλλη δέσμη μέτρων που έχει να κάνει και με το περιεχόμενο της μόρφωσης και το πώς ενισχύεται η δημιουργική πείρα του σχολείου. Γιατί, κοιτάτε, συζητάμε για ζητήματα που άπτονται της συμπεριφοράς, της κοινωνικοποίησης των παιδιών μας. Γιατί για μας το σχολείο δεν είναι μόνο το κτίριο ή το περιεχόμενο της μόρφωσης, είναι και οι κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνουν τα παιδιά μας σε αυτό. Να ρωτήσουμε έτσι, να το πω έτσι λίγο σκοπτικά. Σήμερα το μάθημα της θεατρικής αγωγής σταματάει στην Τετάρτη Δημοτικού. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι σε όλη τη σχολική διαδρομή του μαθητή, όχι για να μάθει τα παιδιά μας να είναι θεατρά άνθρωποι, που κάποιοι θα γίνουν γιατί το επιλέγουν. Αλλά γιατί είναι ένα μάθημα που βοηθάει τα παιδιά να εκφράζουν συναίσθημα, να μάθουν να συνυπάρχουν, είναι αυτά μέτρα πρόληψης σε αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πώς λέμε, ολοκληρώνεται του μαθητή η προσωπικότητα μέσα από το σχολικό πρόγραμμα. Τα μαθήματα κατά καλλιτεχνικής παιδείας έχουν εξομπεληθεί τελείως από το Λύκειο.
Άρα είναι ζητήματα που, αν το θέλετε, θα ενισχύσουν αυτό που λέμε την ολοκλήρωση προσωπικότητας του μαθητή, παράλληλα με άλλες δραστηριότητες, όπως η ενίσχυση εξωταξικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικές ομάδες, αθλητικές ομάδες. Όπως έχετε διαπιστώσει κι εσείς, αυτά τα περιστατικά, πώς να τα πούμε τώρα, περιστατικά παραβατικότητας, σίγουρα περιστατικά βίας, έχουν αυξηθεί και μέσα και έξω από το σχολείο. Το γεγονός ότι το σχολείο δεν είναι ένας περίκλειστος χώρος, δεν είναι ένας αποστηρωμένος χώρος. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και επενεργεί αυτό που λέμε κοινωνικό γίγνεσθε μέσα στη ζωή του σχολείου και στις κοινωνικές σχέσεις, πώς επιδρά, πώς το έχετε διαπιστώσει, πώς το έχετε παρατηρήσει? Νομίζω το περιγράψατε πολύ σωστά. Τι θέλουμε να πούμε? Ότι εμείς λέμε ότι το σχολείο είναι συλλογικός χώρος και πρέπει να προβληματιστούμε αν σήμερα και ως μορφή και ως περιεχόμενο λειτουργεί ως συλλογικός χώρος και όχι ως ένας χώρος ο οποίος ενισχύει τον ανταγωνισμό και όχι την συλλογική συνύπαρξη. Το έχει να κάνει και με το περιεχόμενο της μόρφωσης πολλές φορές, έχει να κάνει και με την ίδια του δομή. Αλλά κοιτάτε, όσο κι αν κλείσουμε καλά τις πόρτες ενός σχολείου, τα κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν και έρχονται μέσα στο σχολείο, γιατί τα φέρουν και οι ίδιοι μαθητές, τα φέρουν και οι ίδιοι γονείς, τα φέρουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Πολλές φορές αυτός που λέμε ο θήτης, ο μάγκας, ο νταΐς στο σχολείο, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο θύμα στην οικογένεια. Μπορεί να δέχεται, να έχει απίστευτα προβλήματα, να δέχεται, τυχαίο το παράδειγμα, κακοποίηση και να μην έχει δομές, μην είναι υποστελεχωμένες να απευθυνθεί. Άρα, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ότι το σχολείο δεν είναι ένας πειραματικός σωλήνας, δεν είναι ένας αποστεωμένος χώρος. Είναι ένας κοινωνικός χώρος που εκφράζονται όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Και σε μια κοινωνία που βασίζεται και πατάει στο δίκαιο, εντός εισαγωγικών το δίκαιο, του ισχυρού, αυτό θα ισχύσει σε όλες τις μορφές, άρα και μέσα στην σχολική ζωή. Έχετε και πει και, παρακαλώ, ναι, συνεχίστε. Λέω, έχετε πει και μου άρεσε και γι' αυτό το επαναφέρω, ότι ο πραγματικός μάγκας και στο σχολείο και παντού είναι αυτός που μάχεται υπέρ των αδύναμων και όχι αυτός που χτυπάει τον αδύναμο. Αυτό πώς το μεταφέρουμε σε ένα παιδί? Το μεταφέρουμε πρώτα και κύρια, αν το θέλετε, και από την δική μας στάση. Προβάλλοντας σε μια κοινωνία που προβάλλει τον ανταγωνισμό και την ατομική φυγή, τις αρετές της συλλογικής δράσης, της διεκδίκησης, ότι πρέπει να μάθω να ερμηνεύω τον κόσμο, άρα να γνωρίζω την αντικειμενική πραγματικότητα για να αλλάξω αυτή την κατάσταση, για να αλλάξω αυτό που δεν μου αρέσει και όχι απλά να αναπαράγω ό,τι υπάρχει. Και πραγματικά αυτό που εμείς λέμε ότι ένας για όλους και όλοι για έναν, που εκφράζεται και μέσα από τη συλλογική δράση των συλλόγων γονέων, εμείς βλέπουμε το ρόλο μας παράλληλα και δίπλα και μαζί και με τα παιδιά μας και μαζί με τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι κοινά τα αιτήματα και οι ανησυχίες, γιατί πραγματικά το πιστεύουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό παλεύουμε όλοι όσοι εθελοντικά παλεύουμε μέσα από τους συλλόγους γονέων. Τα παιδιά μας αξίζουν και ένα καλύτερο σχολείο και μια καλύτερη ζωή. Άρα δεν μπορούμε πρώτα και κύρια να είμαστε απαθείς. Άρα μέσα από τη συλλογική δράση πρέπει εμείς θεωρούμε να προτάξουμε τελείως διαφορετικά πρότυπα που προβάλλει η σημερινή κοινωνία στους νέους ανθρώπους. Και γι' αυτό κιόλας εμείς λέμε ότι ένα από τα μέτρα που διεκδικούμε, από τα αιτήματά μας, είναι και η μαζική δημιουργία σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, σχολών γονέων, ώστε να ενισχύεται και ο δικός μας ρόλος ως γονείς. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Θα έλεγε κανείς ότι θα ήταν πολύ λογική σκέψη ένα Υπουργείο Παιδείας, μια κυβέρνηση η οποία θέλει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Ένας από τους φορείς στους οποίους προσφεύγει, συζητά μαζί του, δέχεται προτάσεις, ακούει σκέψεις, είναι η Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών. Έχετε τέτοια συνεργασία με την κυβέρνηση? Νομίζω ότι ξύνεται μια πληγή τώρα και συγγνώμη που το λέω έτσι, να σας πω ότι έχουν αλλάξει 4 υπουργοί παιδείας, δεν έχει κανένας δεχτεί την ανώτατη συνομοσπονδία. Είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που έχουμε στείλει, οι εκκλήσεις μας, για διάφορα ζητήματα από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Δεν είχαμε συνάντηση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι, για παράδειγμα, υπάρχει από το 2019 Επιτροπή Διακομματική για το ζήτημα της σχολικής βίας και του ενδοσχολικού εκφοβισμού. Δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Άρα δεν έχει κληθεί ποτέ και η ΑΣΜΕ να καταθέσει τις απόψεις εκεί.
οι απόψεις μας είναι κατατεθειμένες, είναι αποφάσεις συνεδρίων, είναι, να το πω έτσι, έχουν αποσταλεί κατά καιρούς και αποστέλλονται συνεχώς στον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας. Δυστυχώς, χρόνο με τον χρόνο βλέπουμε ότι όχι απλά δεν εισακούονται, αλλά γίνεται και μια προσπάθεια να αλλοιώνονται πολλές φορές. Γιατί ξέρετε, οι πόρτες είναι ανοιχτές για ιδιωτικά σχολεία, αλλά για το οργανωμένο κίνημα των συλλόγων γονέων, των ομοσπονδιών, των ενώσεων, δυστυχώς δεν είναι ανοιχτές. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, η δική μας η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στους επίσημους συνομιλητές. Η δική μας η δύναμη βρίσκεται στη μαζικοποίηση των συλλόγων γονέων, στο περιεχόμενο και στη μορφή που πρέπει να έχουν, ώστε πραγματικά να φέρουμε στην επιφάνεια τις πραγματικές ανάγκες που έχει σήμερα το κάθε παιδί. Γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό το κάθε παιδί να γελάει και στο σπίτι, να γελάει και όταν περνάει την πόρτα του σχολείου. Γιατί είπαμε, το σχολείο είναι συλλογικός χώρος. Πείτε μου κάτι, κύριε Κατηφέ, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, καταχρώνουμε λίγο το χρόνο του Γιώργου εδώ, του Τζιβελικίδη, αλλά με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, έχετε εικόνα τι έγινε στο 15ο Λύκειο Αθηνάς? Ήθελαν τα παιδιά να πούνε ένα τραγούδι για τα Τέμπη στην 25η Μαρτίου και αυτό που εισέπραξαν ήταν αποβολές. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό που είναι γνωστό. Υπάρχει στα ρεπορτάζ, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σχολείο. Πολλές φορές έχουμε καθημερινά τέτοια περιστατικά, αξιοποιώντας, αν το θέλετε, πολλές φορές και το ρόλο που έχουν κάποιοι διευθυντές, που δείχνει, αν το θέλετε, γιατί ξέρετε, μιλάμε για τη σχολική βία, αλλά τελικά βία είναι να μην μπορεί να εκφραστεί ένας μαθητής μέσα στο ίδιο του το σχολείο. Αυτό είναι βία, αν το θέλετε, γιατί είναι το ίδιο με τον μαθητή που βλέπει ότι κάνει μάθημα σε κοντέινερ, που ξέρει ότι όταν βρέξει θα πλημμυρίσει στο σχολείο του, που φοβάται μην του πέσει το ταβάνι, που βλέπει τα προάβλια των σχολείων του τα απογεύματα να μαραζώνουν κλειστά και αυτός να μην έχει ελεύθερους χώρους να παίξει. Σε αυτό το φλέγμα μπαίνει και αυτό το πράγμα. Και το θεωρούμε απαράδεκτο αυτό το πράγμα και τιμά, πραγματικά τιμά τα παιδιά μας, τιμά τους μαθητές αυτές οι πρωτοβουλίες. Γιατί ξέρετε, και με το έγκλημα στα Τέμπη, αυτό που και εμείς λέμε σαν ανώτατη συνομοσπονδία, ότι όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή, είμαστε περήφανοι που μας το θυμίζουν τα παιδιά μας και δεν μπορεί κανένας να τα θυμώσει. Και αν το θέλετε, αυτά είναι μαθήματα αξιοπρέπειας και αυτό που λέμε αλληλεγγύης, ένας για όλους και όλοι για έναν. Κύριε Κατηφέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά.